Γεια χαρά σε όλου. Είμαι ο Άγγελο Χιρίτση. Ο παρουσιαστή που θα έχει αν έπαιρνε τον Μάικιου ανακατασκευασμένο και εκτό εγγύηση. Για ορισμένου από εμά, ο υπολογιστή είναι χόμπι. Και όπω συνήθω συμβαίνει, είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε αδρά για αυτό μα το χόμπι. Όπω ο Κυρίτσι, Από τη μία, πήρε Thread Reaper 29WX και 28TI. Από την άλλη, δεν έχει καν αυτοκίνητο. Κυκλοφορεί με αυτά νοικιαζόμενα πατίνια. Και αν κρίνει από αυτά βίντεο, έχει ένα μόνο παντελόνι και το μόνο του ζωγάρι παπούτσια είναι οι παντόφλε. Για τον μέσο χρήστη όμω, ο υπολογιστή είναι ένα εργαλείο, είτε για δουλειά είτε για διασκέδε. Και σαν εργαλείο θέλει να πληρώσει όσο γίνεται λιγότερα χρήματα για την αγορά. Να ξοδέψει ακριβώ όσα χρειάζεται για να κάνει τη δουλειά του και ούτε ευρώ παραπάνω. Για ορισμένου χρήστε όμω, τα οικονομικά είναι ιδιαίτερα σφιχτά. Ακόμα και τα 500 ή 600 ευρώ για ένα αξιοπρεπή σταθερό υπολογιστή ή λάπτοπ είναι ένα δυσβάσταχτο έξοδο. Πόσο μάλλον αν δεν ήταν μια προγραμματισμένη αγορά αλλά ήταν μια ανάγκη η οποία προέκυψε εκτάκτω, επειδή α πούμε χάλασε ο υπολογιστή που είχε. Σε αυτή την περίπτωση, οι refurbished ή ανακατασκευασμένοι υπολογιστέ φαίνονται μια ελκυστική επιλογή. Λάπτοπ με, με i5 με κόστο 200 ευρώ. Ολόκληρε σταθεροί υπολογιστέ με 200 ή 300 ευρώ. Το πρόβλημα όμω είναι πω πολλοί χρήστε δεν γνωρίζουν τι ακριβώ σημαίνει όρο refurbished ή έχουν μια πολύ αδρή ιδέα γι' αυτό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα από το να κάνουν μια αγορά που τελικά θα τι απογοητεύσει μέχρι να πέσουν θύματα απάτης. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι σημαίνει όταν ένα σύστημα πωλείται ω Τι να περιμένουμε από την αγορά μα, τι να προσέχουμε όταν αγοράζουμε refurbished, πώ να μην πέσουμε θύματα απάτης και πότε οι refurbished υπολογιστέ είναι. Για ηλίθιους! Α πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι σημαίνει ο όρο refurbished ή ανακατασκευασμένο, Κάποιοι χρήστε νομίζουν πω είναι ένα εφημισμό για τη λέξη μεταχειρισμένο. Εφημισμό, για όσου δεν γνωρίζετε, είναι το να αναφερόμαστε περιφραστικά σε κάποια έννοια που συνήθω έχει μεγάλη αρνητική βαρύτητα. Θα πούμε δηλαδή πω κάποιο έφυγε ή μα άφησε χρόνου, αντί να πούμε πω ψώφισε, σαπίζει και τον τρώνε τα σκουλίκε, που είναι η αντικειμενική αλήθεια. Κάποιοι δυστυχώ δεν σηκώνουν την αλήθεια. Επί τη ευκαιρία. Το ψώφισε, σαπίζει και τον τρώνε τα σκουλίκια, θα ήταν και γάμο τη επιγραφή στα φόπλακα. Αν προκύψει η ευκαιρία, έχετε υπόψη. Η σκέψη ενό μεταχειρισμένου υπολογιστή σίγουρα έχει μία αρνητική βαρύτητα, ειδικά αν μιλάμε για λάπτοπ. Δεν μπορεί να ξέρει πόσε φορέ έχει πέσει ή τι νερά, καφέδε και άλλα υγρά μπορεί να έχει χυθεί πάνω του. Ή το πόσε τσόντε έβλεπε ο ιδιοκτήτη του. Που, εδώ που τα λέμε, και αυτό στην κατηγορία των υγρών ανήκει. Στην πραγματικότητα όμω, τα refurbished είναι μία εντελώ διαφορετική κατηγορία υπολογιστών. Από του μεταχειρισμένου που θα πάρει σε αγγελίε ή δημοπρασίε. Η πρώτη μεγάλη διαφορά είναι πω τα Refurbist σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται από ιδιώτε. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιο ιδιώτη που πήρε ένα καινούργιο υπολογιστή να τον πουλήσει μετά ω Refurbist. Θα είναι απλά μεταχειρισμένο. Τα ανακατασκευασμένα συστήματα τα παράγουν εξουσιοδοτημένε επιχειρήσει. Μπορεί είτε να είναι καταστήματα τα οποία πωλούν και καινούριου υπολογιστέ, είτε να είναι επιχειρήσει εξειδικευμένε στα Refurbist. Οι εταιρείε του είδου έχουν πρόσβαση σε λάπτοπ και σταθερού υπολογιστέ που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να απολυθούν πλέον ω καινούργοι. Τα συστήματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν υπολογιστέ στου οποίου επέστρεψε ο αγοραστή είτε επειδή άλλαξε γνώμη είτε λόγω κάποιου ελαττώματο. Λάπτοπ και σταθερού υπολογιστέ του οποίου η επιχείρηση αγόρασε ω μεταχειρισμένου. Υπολογιστέ από αντικατάσταση ή ανταλλαγή συσκευών. Εκθεσιακά συστήματα τα οποία έμειναν απόλυτα. Συστήματα που νοικιάζονταν ή ήταν διαθέσιμα μέσω leasing και αποσύρθηκαν. Στοκ, το οποίο λόγω τεχνολογία μαζική αντικατάσταση παλαιών υπολογιστών, όπω α πούμε σε κάποιο Ιντερνετ καφέ, ή ακόμα και χρησιμοποιείται συστήματα στα οποία έχει μια συσκευασία. Από εκεί και πέρα, και ανάλογα με την κατηγορία, η επιχείρηση αποσυναρμολογεί το σύστημα, είτε είναι λάπτοπ ή σταθερό, και κάνει εν ενδελεχή έλεγχο στα υποσυστήματά του. Ουσιαστικά θα ελέγξει ό,τι υπάρχει για έλεγχο. Τη λειτουργία τη οθόνη και αν έχει γρατζουνιές ή κάμε Τη λειτουργία του πληκτρολογίου και του touchpad. Την μπαταρία αν φορτίζει πλήρω και αν έχει επαρκή χωρητικότητα. Τη μητρική, αν έχει φωσκωμένου πυκνωτέ ή κάποια εμφανή λειτουργία. Τι εσωτερικέ συνδέσει των καλωδίων. Το σκληρό δίσκο και τη μονάδα οπτικού δίσκου. Αυτό ο έλεγχο για τη σωστή λειτουργία σε βάθο είναι ζωτική σημασία. Χωρί αυτόν, δεν νοείται η συσκευή ω ανακατασκευασμένη. Είναι απλά μεταχειρισμένη. Μετά την επιθεώρηση, ένα καθαρισμό σε βάθο και όποιε επισκευέ και ανταλλακτικά ίσω χρειαστούν, γίνεται επαναφορά τη επισκευή σε εργοσταζιακέ ρυθμίσει παίρνει πλέον την πιστοποίηση που ουσιαστικά είναι σαν ένα νέο σύστημα και διατίθεται στην αγορά ω refurbished με έκπτωση. Συχνά αυτή η έκπτωση είναι σημαντική. Όταν συναντάμε τον όρο factory refurbished, σημαίνει πω η επιχείρηση που έκανε τον έλεγχο και την ανακατασκευή είναι το εργοστάσιο που φτιάχνει τι καινούργιε μονάδε και όχι μια τρίτη επιχείρηση. Αυτό ο διαχωρισμό έχει μεγαλύτερη σημασία για το marketing και την ψυχολογία του αγοραστή παρά για την αντοχή τη ίδια συσκευή. Εφόσον η διαδικασία τη ανακατασκευή έχει γίνει σωστά και οργανωμένα, δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο αν την έκανε το εργοστάσιο ή κάποια τρίτη επιχείρηση. Αξίζει επίση να αναφερθούμε και στο θέμα τη εγγύηση. Στα ανακατασκευασμένα, σπάνια θα συναντήσουμε εγγύηση 2-3 ετών που θα βρούμε στα καινούργια. Τυπικά, η εγγύηση θα είναι από 6 μήνε μέχρι ένα χρόνο. Τώρα, όποτε αναφερόμαστε στο θέμα τη εγγύηση, όπω κάνουμε και στο βίντεο για του εκτυπωτέ, θα βγει κάποιο ξυπνάκι στα σχόλια και θα πει Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπαγορεύει ελάχιστη εγγύηση 2 χρόνια. Ας πούμε λοιπόν δύο πράγματα σχετικά με αυτό. Η επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το europa.eu. Εκεί θα βρούμε και πληροφορίες του πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οδηγό ειδικά για τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό τον οδηγό για τις επιχειρήσεις και τις υποενότητες, συναλλαγές με πελάτες, καταναλωτικές συμβάσεις και εγγυήσει, εγγυήσεις για τους καταναλωτές, αναφέρονται οι υποχρεώσεις της σχετικά με το θέμα της εγγύηση. Μάλιστα, υπάρχει υποενότητα ειδικά για την Ελλάδα και αναγράφει ρετά πω η νομική εγγύηση ισχύει για δύο χρόνια για καινούρια και μεταχειρισμένα εμπορεύματα. Που σημαίνει πω περιλαμβάνει και τα ανακατασκευασμένα. Στην ενότητα των συχνών ερωτήσεων για του πολίτε όσον αφορά τι εγγύησει και τι επιστροφέ, τονίζει η σελίδα πω η νομική εγγύηση είναι δεσμευτική για τον έμπορο. Ο έμπορο μπορεί να παρέχει ή να πουλήσει επιπλέον εμπορική εγγύηση. Αυτή όμω δεν αντικαθιστά τη διετή νομική εγγύηση. Μάλιστα, λέει κατά λέξη: Ακόμη και αν σα έχει χορηγηθεί μονοετή εμπορική εγγύηση όταν αγοράζετε ένα προϊόν, μπορείτε να κάνετε χρήση τη διετού νομική εγγύηση για να πετύσετε αποκατάσταση ζημιά από τον έμπορο μετά την παρέλευση ενό έτου, αλλά εντό τη διετία από την αγορά. Συνδέσμου για όλα αυτά που αναφέραμε στα ελληνικά θα βρείτε στην περιγραφή. Πού είναι λοιπόν το πρόβλημα, Αν δεν καταλαβαίνει ποιο είναι το πρόβλημα, πρέπει να είσαι πολύ νέο στην Ελλάδα όταν λέω πολύ νέο, να έχει ζήσει στη χώρα λιγότερο από ένα εξάμεινο. Αλλιώ δεν έχει καμία δικαιολογία. Εν συντομία, καμία ελληνική επιχείρηση δεν εφαρμόζει από μόνη τη αυτή την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την εγγύηση σε όλα τα προϊόντα. Θα συναντήσουμε αμέτρητα προϊόντα με εγγύηση μικρότερη των δύο Αφού λήξει αυτή η εγγύηση, ο πολιτή θα κάνει την πάπια που θα ανήπτει τα σχήρα τη κάνοντα τον Κινέζο. Θα σου πούν, πέρασε ένα χρόνο, δεν έχει πλέον εγγύηση. Σε μια τέτοια περίπτωση, είναι πιθανό να χρειαστεί να κάνει φασαρία για να δεχτούν την νόμιμη νομική εγγύηση των δύο ετών. Και αν πέσει σε κάποιον πολύ ξεροκέφαλο πολιτή ή δεν μπορεί να βγάλει άκρη με κανέναν υπεύθυνο από μια μεγάλη εταιρεία, θεωρητικά θα πρέπει να ακολουθήσει τη νομική οδό για να βρει το δίκιο σου. Αυτό σημαίνει δικηγόρο, αγωγή, δικαστήριο, δικαστικά έξοδα και δεν σημαζεύεται. Και όλη η διαδικασία θα πάρει μήνε, αν όχι χρόνια. Φυσικά, οι επιχειρήσει εκμεταλλεύονται το γεγονό πω πολλοί αγοραστέ αγνοούν εντελώ αυτή την νομοθεσία. Και πω από εκείνου που τη γνωρίζουν, οι περισσότεροι, δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν φασαρία. Μην περιμένει όμω πω αναφέρονται απλά, έτσι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα βρει αυτό με το δίκιο σου. Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα σε αυτή τη χώρα. Για να δείτε χαρακτηριστικά πόσο οι ελληνικέ επιχειρήσει παριστάνουν πω αυτή η νομοθεσία δεν υπάρχει, θα μοιραστούμε τη δική μα εμπειρία. Θέλαμε να κάνουμε ένα γραπτό οδηγό στο PC Steps, ειδικά για αυτή την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την εγγύηση. Επικοινωνήσαμε με ορισμένε από τι μεγαλύτερε επιχειρήσει στην ελληνική αγορά. Μάλιστα, επιχειρήσει με τι οποίε έχουμε σχέσει συνεργασία δεν αρχίσαμε να στέλνουμε email στο άσχετο. Το αποτέλεσμα? Δεν λάβουμε ποτέ καμία επίσημη απάντηση. Μα αγνώρισαν παντελώ και ολοκληρωτικά. Δεν τοποθετήθηκαν επί του θέματο ούτε καν off the record. Για να κλείσουμε αυτή την παρένθεση, όσον αφορά το θέμα τη εγγύηση και να επανέλθουμε στο κυρίω θέμα, στα ρηφέρμιση τυπικά οι πολιτέ οικειοθελώ θα δώσουν μεταξύ 6 μήνε και 1 χρόνο εγγύηση για όποιον είναι διατεθειμένο να παίξει ξύλο μαζί του, μεταφορικά, όχι κυριολεκτικά, ίσω μπορεί να διεκδικήσει εγγύηση δύο ετών χωρί να πρέπει να καταφύγει σε δικηγόρο. Όμω, το θέμα τη εγγύηση είναι ενδεχομένω το μικρότερο όσον αφορά την αγορά refurbished. Το σημαντικότερο που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι το εξή. Τα υπερβολικά φθηνά refurbished, τα laptop και τα desktop των 200 ευρώ, τυπικά είναι παμπάλαιε τεχνολογίε. Δυστυχώ, ο μέσο χρηστή δεν έχει ιδέα για τι γενιέ των επεξεργαστών. Όταν ψάχνει λοιπόν για laptop, κάπου άκουσε πω οι επεξεργαστέ i5 είναι καλοί. Μπορεί να το είπε και κάποιο φίλο. Αν πάρει λαπτοπ φρόντιζε να έχει επεξεργαστεί τουλάχιστον i5. Κοιτάς λοιπόν στην αγορά και βλέπει πω για καινούριο laptop i5 οι τιμέ ξεκινάνε περίπου από τα 400 ευρώ. Για refurbished όμω, βρίσκει laptop i5 στα 190 ευρώ. Ευκαιρία σκέφτεται. Κορόειδο να δω στα διπλά. Έλα μου όμω το φθηνό καινούργιο laptop έχει i5 7ης γενιάς αλλά το ανακατασκευασμένο έχει i5 πρώτης γενιάς. Και όταν μιλάμε για τόσες πολλές γενιές δεν χρειάζονται καν συγκεκριμένα νούμερα για να ξέρει κάποιο πως αυτά τα δύο λάπτοπ θα έχουν πολύ πολύ διαφορετική απόδοση. Πρέπει βέβαια να τονίσουμε πως δεν είναι όλα τα refurb τα αρχαία τεχνολογίες. Τη στιγμή που γυρίζουμε αυτό το βίντεο θα βρούμε ανακατασκευασμένα λάπτοπ με επεξεργαστέ ακόμα και 7η γενιά. Όμω, σε καμία περίπτωση δεν θα είναι σε τέτοια τιμή ευκαιρία. Μάλιστα, το συγκεκριμένο παράδειγμα τη Dell για ένα κατασκευασμένο είναι ακριβότερο από το καινούργιο Lenovo που έχει και εκείνο επεξεργαστεί 7η γενιά. Ο λόγο είναι πω πρόκειται για μικρού μεγέθου και βάρου λάπτοπ που τυπικά είναι ακριβότερα. Με άλλα λόγια, το ανακατασκευασμένο Dell είναι φθηνότερο από όσο θα έφυξε καινούργιο στην αγορά το ίδιο μοντέλο τη Dell. Δεν έχει νόημα να συγκρίνει διαφορετικά μοντέλα που έχουν διαφορετικό βάρο και διαστάσει. Σε γενικέ γραμμέ πάντω, και εφόσον αναφερόμαστε σε αγορά από ελληνική επιχείρηση, με τα ανακατασκευασμένα Πιάνουν περισσότερο τόπο τα χρήματά σου. Και αν είσαι προσεκτικό με τι γενιέ των επεξεργαστών και των καρτών γραφικών, μπορεί να κάνει μια αρκετά καλή αγορά. Δυστυχώ όμω, η έλλειψη γνώση όσον αφορά τα refurbished δημιουργεί πρόσφορο έδαφο για απάντε σε διεθνέ επίπεδο. Κατά καιρού, συναντάμε το εξή. Να έχουν ξεφυτρώσει site εξωτερικό από το πουθενά τα οποία να υπόσχονται εξωφρενικά χαμηλέ τιμέ σε δίθεν ανακατασκευασμένα πανάκριβα laptop τύπου Alienware ή MSI Gaming. Όταν λέμε εξωφρενικά χαμηλέ τιμέ, κάτι εκπτώσει στι τάξει του 90% ή ακόμα και του 95%. Οι σελίδε αυτέ ποντάρουν στο ότι πολλοί κόσμοι δεν ξέρουν τι ακριβώ παίζει με τα ανακατασκευασμένα. ή ξέρει πω είναι σημαντικά φθηνότερα, χωρί όμω να έχει γενικότερη αίσθηση για τιμέ. Έτσι και κάνει το λάθο να παραγγείλει από τέτοια σελίδα, την πάτησε. Όχι μόνο δεν πρόκειται ποτέ να δει λάπτοπ, αλλά οι απαταιώνε θα προσπαθούν να χρεώσουν όσο περισσότερο μπορούν την κάρτα σου. Και φυσικά τέτοια site δεν έχουν ποτέ PayPal ή κάποια άλλη ασφαλή μέθοδο πληρωμή. Υποτίθεται πω οι τράπεζε έχουν δικλείδε τη ασφαλεία για να αποφεύγουν τέτοιε απάτε. Όμω, οι επιτίδιοι που στείλουν τι απάτε έχουν βρει τρόπο να τι προσπερνάνε. Το πιθανότερο είναι να μην μπορέσουν να σου αδειάσουν όλο τον τραπεζικό λογαριασμό, παίζει όμω να ξοδέψουν μερικέ εκατοντάδε ευρώ, τα οποία φαντάζομαι δεν σου περισσεύουν. Έχουμε ακούσει τέτοιο περιστατικό από τουλάχιστον έναν αγνώστη σε ερωτήσει του Πιτσιστέψ. Έπεσε θύμα Κινέζων απαταιώνων και βρήκε ένα μάτσο χρέο στην τραπεζά του. Δεν θυμάμαι να ανέφερε για το αν μπορούσε να ανακτήσει τα χρήματά του ή όχι. Τώρα, για πωλήσει μέσω eBay ή άλλων σχετικών marketplaces, και εκεί αν δούμε ύποπτα χαμηλέ τιμέ, θα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι. Έχουμε ήδη αναφέρει τι απάτε με τι κάρτε γραφικών, οι οποίε έχουν πειραγμένο BIOS για να γνωρίζει την κάρτα σαν δήθεν 2060 ή 2080, αλλά στην πραγματικότητα να είναι 1050 του κατσουτάρικου. Δεν έχουμε ακούσει σχετική απάτη σε λάπτοπ που να δηλώνει άλλον επεξεργαστή από αυτό που έχει. Αφού όμω γίνεται τη κάρτα γραφικών, τίποτα δεν αποκλείεται τουλάχιστον αγοράζοντα από κάποιο γνωστό marketplace δεν κινδυνεύει η κάρτα μα. Ειδικά αν κάνουν την αγορά μέσω PayPal. Και θα παραλάβουμε οπωσδήποτε το προϊόν ή αλλιώ μα επιστρέφονται τα χρήματα. Υπάρχουν βέβαια και άλλε απάτε τι οποίε θα πρέπει να προσέχουμε σε τέτοια marketplaces. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα για ένα άλλο βίντεο. Για να ανακεφαλαιώσουμε, τα refurbished δεν είναι ντροπή. Είναι πολύ φθηνότερα από καινούρια και πολύ καλύτερη ποιότητα από απλά μεταχειρισμένα είναι συνολικά μια καλή λύση αν ψάχνουμε κάτι σχετικά φθηνό και καλό. Χρειάζεται όμω να προσέξουμε κάποια πράγματα έξτρα σε σχέση με την αγορά ενό καινούριου συστήματο. Το σημαντικότερο πράγμα να προσέξουμε είναι η γενιά του επεξεργαστή. Θυμίζουμε πω ειδικά στα λάπτοπ είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, τον να αλλάξουμε επεξεργαστή. Οι επεξεργαστέ για λάπτοπ δεν κυκλοφορούν στη Λιανική. Ακόμα και αν βρούμε κανένα μεταχειρισμένο σε κανένα eBay, υπάρχει περίπτωση να μην το αναγνωρίζει το BIOS. Ή το λάπτοπ να μην είναι σχεδιασμένο για σωστή απαγωγή τη θερμότητα με μεγαλύτερο επεξεργαστή. Για το θέμα τη μνήμη, γενικά θα βρούμε στην αγορά πολλά παλιότερα είδη RAM. Μέχρι και μνήμε DDR1 εξακολουθούν να κυκλοφορούν στη λιανική. Έχετε όμω υπόψη τον περιορισμό στο μέγιστο μίθο τη RAM, ειδικά για λάπτοπ. Για παράδειγμα, στι μνήμε DDR2 σε λογικέ τιμέ θα βρούμε αναθρώματα μέχρι 2 GB το καθένα. Που σημαίνει πω αν ένα λάπτο που παίρνει DDR2 έχει 2 θύρε, θα παίρνει το πολύ μέχρι 4 GB RAM. Αν θέλεις να βάλεις 8GB DDR2 σε δύο θύρες, θα πρέπει να πληρώσεις 125 ευρώ για να σε βγάλει αρθρωμάτων 4GB. Δεν συμφέρει. Και για να μην έχουμε φαινόμενα όπως με εκείνον που συναντήσαμε σε λήθειες βλάβες, όχι. Αν ξέρει την εγκοπή μιας νομίζεις DDR3, δεν πρόκειται να λειτουργήσει σε λάπτο που να παίρνει DDR2. Επίσης, είναι λογικό πως ένα ανακατασκευασμένο σύστημα δεν θα έχει την ίδια μέγιστη διάρκεια ζωής με ένα καινούριο. Δεν αναφερόμαστε φυσικά σε κάποια τυχαία βλάβη ή αστοχή υλικού, η οποία μπορεί να συμβεί οποτεδήποτε. Τα ηλεκτρονικά παρουσιάζουν φυσιολογική φθορά ακόμα και όταν δεν έχουν κινητά μέρη. Όπω για παράδειγμα τη γύραση των πυκνοτών. Τίποτα δεν λειτουργεί για πάντα. Αν λοιπόν ένα καινούριο σταθερό υπολογιστή μπορεί να λειτουργεί για μία δεκαετία στην καλύτερη περίπτωση, ένα ζεφέρμιστ μπορεί να κρατήσει 5 ή 6 χρόνια. Τέλο, θα πρέπει να έχουμε κατά νου πω εξακολουθεί να σε κάποιο βαθμό το ότι πληρώνει παίρνει. Όταν θα δώσει 200 ευρώ για έναν πλήρη υπολογιστή, μην περιμένει ένα μηχάνημα που θα φυσάει. Θα πάρει ένα σύστημα ίσα να κάνει τη δουλειά σου, με αρκετή υπομονή. Τουλάχιστον μέχρι να μπορέσει να πάρει κάτι καλύτερο. Και όταν βλέπει υπερβολικά μεγάλε εκπτώσει, κάνε μεταβολή και φύγε όπω είσαι. Ποτέ και με κανένα τρόπο δεν πρόκειται να βρει εκπτώσει 80 ή 90% και μάλιστα σε μοντέλα με επεξεργαστέ πρόσφατη γενιά. Εσά, ποια είναι η άποψή σα. Έχετε ασχοληθεί με refurbished ή μεταχειρισμένα. Ή θα προτιμήσετε το καινούριο, έστω και αν χρειάζεται να μαζεύετε χρήματα για μεγαλύτερο διάστημα. Γράψτε με στα σχόλια. Αν σου άρεσε το βίντεο, ξέρει τι να κάνει. Αν δεν σου άρεσε το βίντεο, δυστυχώ ο εγκεφαλό σου δεν πέρασε τον έλεγχο και δεν μπορεί να πουληθεί ούτε ως Στείλε το για ανακύκλωση. Είμαι ο Άγγελος Κυρίτσης και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά.